κινητά. Και τώρα, ξέρετε, έχω φουντώσει τώρα, να τα πω και τα αρνητικά να μου φύγουν και από μένα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrades. Σήμερα θα είναι βλογκάκι, θα σας δείξω που πηγαίνω τώρα. Φεύγω, γιατί πριν λίγο ξύπνησα κιόλας. Και τα λέμε σε λίγο. Φτάσαμε στο τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο είναι Πέμπτη, οπότε έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τότε που πήρα το Gran Turismo 7 στα χέρια μου. Όπως είδατε και στα προηγούμενα πλάνα, το πήρα day one. Είναι για το PlayStation 4. Θα είδατε λογικά και το κουτί. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο τι λέει το παιχνίδι. Για ποιο λόγο το καθυστέρησα τόσο? Μπορούσα να το κάνω και την πρώτη μέρα το βίντεο ή λίγο πιο μετά. Απλά ήθελα να δω τι έχει να δώσει συνολικά. Νομίζω ότι το να δούμε λίγο το παιχνίδι από την πρώτη μέρα, όταν έχει παίξει γύρω σου σε 1 με 2 ώρες, πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, γιατί αρχίζει και συγκλειδώνεται λίγο πιο μετά. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο Gran Turismo δεν έχει όλα τα συνεργεία κτλ. Όλα από την αρχή. Μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να περάσεις αρκετές ώρες στην αρχή για να μπορείς να ξεκλειδώσεις όλα και γενικά να οδηγήσεις αρκετά για να μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά που μπορεί να έχει τα προηγούμενα παιχνίδια και αν τους αξίζει ή όχι. Πάμε να δούμε αρχικά τα αρνητικά. Λοιπόν, εγώ αρχικά παίζω πάρα πολλά χρόνια Gran Turismo, τα έχω πάρει όλα τα Gran Turismo, τα έχω παίξει όλα. Έχω παίξει πάρα πολλές ώρες και στο συγκεκριμένο και στα προηγούμενα. Στο συγκεκριμένο πρέπει να έχω παίξει γύρω σε 40 ώρες κάπου εκεί, σκεφτείτε. Και online και στο κανονικό ουσιαστικά στο καφέ και όλα αυτά. Τα αρνητικά που έχω δει μέχρι τώρα εγώ στο παιχνίδι και κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν. Να πω κιόλας ότι σήμερα είναι η μέρα που κάνει και το update 1.07, το οποίο ακόμα δεν μπορείς να παίξεις. Ήταν καλό να τελειώσει 10 η ώρα το πρωί, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 6.30 το απόγευμα και ακόμα δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα, οπότε δεν μπορείς να παίξεις καν. Αν είναι offline, δεν μπορείς να παίξεις. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχεις internet για να μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα. Και επίσης για να μπορείς να παίξεις online, κλασικά πρέπει να έχεις το PS Plus. Τα αρνητικά, όπως είπα. Βασικά, αυτό που δεν μου άρεσε εμένα είναι λίγο ο τρόπος που σου δίνει αρχικά τα αυτοκίνητα. Όταν παίζεις ουσιαστικά στο καφέ, που είναι οι κύριες αποστολές, κάθε φορά που παίζεις, έχει σκοπό να σου μάθει λίγο από την ιστορία του κάθε αυτοκίνητου, της κάθε μάρκας κτλ.
Οπότε σου δείχνει λίγο πώς φτιάχνει το κάθε αυτοκίνητο, για ποιο λόγο είναι σημαντικό στην ιστορία και όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται, κάθε αυτοκίνητο που παίζεις, στο δίνει μεταδώρο. Οπότε αρκετά από τα αυτοκίνητα που δεν είναι και πάρα πολλά, νομίζω είναι 4-30, 4-20, κάπου τόσα είναι γενικά στο σύνολο. Πολλά από τα αυτοκίνητα αυτά που έχεις στο παιχνίδι, στα έχει δώσει από την αρχή. Στα έχει δώσει ενώ παίζεις. Σου έχει δώσει δηλαδή κάποια αυτοκίνητα που είναι αρκετά, νομίζω, ανάλογα με τις αποστολές, δεν θυμάμαι πόσες είναι οι αποστολές που παίζεις. Σου έχει δώσει πολλά αυτοκίνητα, οπότε τα έχεις όλα στον γκαράζ. Επίσης, τα αυτοκίνητα που έχεις στον γκαράζ δεν μπορείς να τα πουλήσεις όπως ήταν στα παλιά Gran Turismo. Δεν υπάρχει κατηγορία να το κάνεις. Βασικά δεν υπάρχει επιλογή να το κάνεις πώληση. Οπότε, ό,τι αυτοκίνητο σου δίνει, απλά το έχεις στον γκαράζ σου και θεωρητικά, όπως το λέει δηλαδή, είσαι συλλέκτης αυτοκινήτων. Οπότε, βάσει τη συλλογή που κάνεις, αρχίζεις και ανεβαίνεις. Οπότε, βάσει τη συλλογή που έχεις κάνει σιγά σιγά, αρχίζεις και ανεβαίνεις επίπεδο συλλέκτη. Το οποίο είναι ένας αριθμός που είναι πάνω στο μενού και ανάλογα πόσο έχεις ανοίξει τα λοιπά, σου αρχίζει να ανοίγει παραπάνω παράθυρα, σου ανοίγει παραπάνω πίσες και όλα αυτά. Και σου δίνει και κάποια κουπόνια σαν ρουλέτα σε φάση, το οποίο μπορείς να κερδίσεις κάποια πράγματα. Άλλο αρνητικό, εκτός από αυτό, δηλαδή ότι μπορεί να πουλήσεις αυτοκίνητα και ότι γενικά σου δίνει πολύ εύκολα τα από τα αυτοκίνητα που παίρνεις, ενώ στα παλιότερα απλά έπαιζες αγώνες, αγόραζες, έπαιζες αγώνες, αγόραζες, πήγαινε κάπως έτσι. Μ' αρέσει όμως που υπάρχει το καφέ, θα το πω στα θετικά μετά. Άλλο αρνητικό, μου φάνηκε ότι ήταν αρκετά λίγο σαν παιχνίδι το campaign που έχει, δηλαδή το καφέ. Θεωρούσα ότι θα έχει πάρα πολύ. Θεωρούσα ότι θα με πηγαίνει βήμα-βήμα σε όλους τους αγώνες και δεν θα είναι μόνο απλά για να συλλέξουμε τα πρώτα αυτοκίνητα και μετά τέλος. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν έφτασα, το τερμάτισα να σου πω το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω να το πας στην αρχή. Το τερμάτισα και δεν είναι ότι τερματίζεται δύσκολα, πιστεύω γύρω στις 15 ώρες αν είσαι full εκεί σε αυτό, το τερματίζεις. Δεν έχει πάρα πολλούς αγώνες, δηλαδή παίζεις κάθε φορά σου δίνει 2-3, είναι για 2-3 αυτοκίνητα, άμα παίξεις και τα περάσεις τέλος. Προχωράει η ιστορία. Και μετά από εκεί πέρα υπάρχουν και αγώνες αναπίστα που μπορείς να παίξεις σαν καπάκια και τα λοιπά όπως ήταν παλιά. Οπότε έχει το παιχνίδι ακόμα, δεν είναι ότι το τερμάτισα και τέλος. Αλλά το καφέ σαν καφέ δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα εγώ παίζει νομίζω ότι την πρώτη εβδομάδα νομίζω το τερμάτισα. Έπαιξα αρκετές ώρες βέβαια, αλλά το τερμάτισα. Δεν ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο ή κάτι άλλο. Το πίσω στην κανονική δυσκολία, γιατί έχει τρεις επιλογές: εύκολο, κανονική και δύσκολο. Αλλά και φίλους που έχω που παίζανε στο δύσκολο και αυτοί το τερμάτισαν πάλι στα ίδια χρονικά πλαίσια, δηλαδή πολύ γρήγορα. Θα ήθελα δηλαδή στο καφέ, εφόσον βάλανε κάτι τέτοιο, το οποίο μπορείς να μαζεύεις σαν να είναι campaign κανονικό και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σαν αγώνα για να ξεκλειδώνεις με άδειες κτλ. Σκεφτείτε επίσης ότι οι άδειες που έχει, θα το πω βασικά πιο μετά αυτό σαν αρνητικό, για να καταλάβετε λίγο πόσο ότι ήθελε λίγο βελτίωση σε αυτό, ότι στο καφέ δηλαδή φτάνεις κάποιο σημείο, σου βγάζει τερματισμός και εγώ σοκάριστηκα στην αρχή, λέω ότι γίνεται από τώρα το τερμάτισα και σκεφτείτε ότι είχα πάρει μόνο τις δύο πρώτες άδειες. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ήθελε απλά τις δύο πρώτες άδειες. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι για να ξεκλειδωθεί για να μπορέσει να συνεχίσεις. Ξεκλείδωσε την πρώτη, κάποια στιγμή με πήγε μέχρι κάπου εκεί και στη δεύτερη απλά χρειάζονταν πάλι να κάνω το ίδιο. Να ξεκλειδώσω την άδεια για να μπορέσω να συνεχίσω στους αγώνες. Αυτό που είπαμε με τις άδειες, ότι ουσιαστικά πάμε στο τρίτο δηλαδή. Στις άδειες παίζεις ουσιαστικά τις δύο πρώτες αναγκαστικά για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις τους αγώνες. Να ξεκλειδώσεις δηλαδή του καφέ και τα λοιπά, αυτά που χρειάζεται για να προχωρήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς, είναι σαν tutorial, οπότε σε πηγαίνει μόνο του. Αυτό που είδα είναι αυτό, δηλαδή πήρα την πρώτη άδεια, ξεκλείδωσα, προχώρησε το παιχνίδι. Πήρα τη δεύτερη άδεια και τερμάτισε. Απλά το τερματίζεις. Και νομίζω έχει άλλες τρεις. Οπότε τις άδειες μετά που τις παίζεις, δηλαδή θεωρητικά, δεν χρειάζεται δεν έχει κάτι άλλο να μάθεις, εφόσον έκανε τερμάτισε το παιχνίδι με δύο άδειες, οπότε οι άλλες γιατί υπάρχουν. Απλά για να περάσεις την ώρα ουσιαστικά. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε αναγκάζει να πας στην τρίτη άδεια, στη τέταρτη άδεια, στην πέμπτη άδεια για να μπορέσεις να τερματίσεις και το καφέ. Ή επίσης, όταν είσαι στο καφέ, να μην τελειώνει τόσο απότομα. Δηλαδή θα μπορούσε να σε βάλει μετά να παίξεις και τους άλλους αγώνες που έχει, γιατί έχει στις πίστες να παίξεις και άλλους αγώνες, και απλά σε πηγαίνει πίστα-πίστα. Και να υπάρχει μια δυνατότητα δηλαδή να πηγαίνεις από εκεί και δεν χρειάζεται να σου μαθαίνει σε κάθε αυτοκίνητο ή κάθε κάτι πιο μετά.
Ας έχει μόνο τους αγώνες, αλλά σε καθοδηγεί. Να μην χρειάζεται να πηγαίνεις μόνος σου σε κάθε αγώνα, εφόσον το φτιάξατε που το φτιάξατε αυτό, να γίνει έτσι. Γιατί τώρα σου έχει φτιάξει αυτό το καφέ, σου λέει ότι κοίταξε, έτσι θα παίζεις. Παίξε εκεί. Παίζεις και μετά σου λέει εντάξει, τέλος. Τώρα κάνω τι θες. Και τι μπορείς να κάνεις, να παίξεις τις άδειες, τις αποστολές που έχει, γιατί έχει και κάτι αποστολές, που είναι μαθαίνεις μια πίστα κτλ. Ένα κομμάτι με διαφορετικά αυτοκίνητα. Και τους αγώνες από την κάθε πίστα. Αυτό, τέλος. Πρωταθληματάκια δεν έχει. Είχε δηλαδή αυτά που έχεις παίξει, δεν σου έχει βγάλει παραπάνω πρωταθληματάκια να μπορείς να τα παίξεις και μετά μόνος σου. Επίσης στους αγώνες αυτό, δηλαδή σε ό,τι δυσκολία και να το βάλεις, για να κερδίσεις τα αυτοκίνητα που σας είπα στο καφέ, πρέπει απλά να βγεις μέχρι τρίτος. Δηλαδή μπορείς να παίζεις, να βγαίνεις απλά τρίτος συνέχεια και απλά να πάρεις τα αυτοκίνητα και να προχωράς κανονικά τη διαδικασία χωρίς να παίζει κάποιο ρόλο στο παιχνίδι. Δηλαδή κάποια πράγματα, εγώ θα ήθελα δηλαδή αυτά να ήταν λίγο πιο δύσκολα. Να έχει μια συνέχεια το καφέ, να μην τελειώσει τόσο γρήγορα. Αυτά δηλαδή πιο πολύ με χάλασαν. Πάμε στα θετικά και αν σκεφτώ κάποιο αρνητικό πάλι, θα το πούμε στη συνέχεια. Στα θετικά, ξεκινάς το παιχνίδι και θα το πω σε αυτούς που έχουν παίξει, παίζουν χρόνια Gran Turismo και σε αυτούς που θα ξεκινήσουν τώρα, εντάξει, ίσως να μην τους το καταλάβουν από την αρχή. Στην αρχή όταν ξεκινάς το παιχνίδι, σου δίνει όπως πάντα σε όλα τα Gran Turismo τα απλά αυτοκίνητα, κάτι ντέμιο, κάτι τέτοια που είναι πολύ απλά. Να σου πω την αλήθεια, όταν τα ξεκίνησα στους πρώτους αγώνες, έλεγα. Εντάξει, δεν μου φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά, δεν μου φαίνεται τρελά τα physics, δεν μου φαίνεται ότι είναι νέας γενιάς παιχνίδι, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Και δεν μιλάω για γραφικά, μιλάω για καθαρά θέμα gameplay. Εκεί που αρχίζει και το καταλαβαίνει είναι όταν ξεκινά τι άδειε και πα σε κάτι πιο γρήγορο σε αυτοκίνητο, γιατί στα πρώτα δεν έχει και πολύ ζόρισμα, δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει. Όταν ξεκινά και παίζει τι άδειε, εκεί καταλαβαίνει ότι για να μπορέσει να τα πάρει χρυσά ή για να μπορέσει να κάνει τον καλύτερο χρόνο και να κάνει αυτό που είναι και το Gran Turismo, δεν είναι ουσιαστικά να παίξει σε στυλ όπω είναι το Forza Horizon, το παίρνει, παίζει, κάνει την πλάκα σου, κάνει τα πεταγματάκια σου κτλ. Ότι κάποιοι αγώνε θέλουν εκεί συγκέντρωση, θέλουν στροφές σωστές, θέλουν σωστά κινήσεις του αυτοκινήτου, σωστά φρένα, σωστά τα πάντα. Αυτό που θέλω να πω κιόλας σε κάποιους που έχουν παίξει Forza και τώρα θα μπουν στο Gran Turismo, γιατί είναι και αυτή η γενιά η οποία μπορεί να μην έχει παίξει Gran Turismo, έχει να παίξει μόνο το Sport, που κι αυτό λίγοι το είχαν παίξει, γιατί σαν παιχνίδι ήταν λίγο. Σαν demo να το πω, σαν αδιάφορο να το πω για τους περισσότερους. Δηλαδή αυτοί που το αγοράσαν πιστεύω ήταν πιο πολύ αυτοί που ήταν ικαμένοι όπως εγώ με τα προηγούμενα Gran Turismo, οπότε πήρανε και αυτό. Το Gran Turismo δεν έχει τόσο, δεν σε δικαιολογεί. Δηλαδή αν χάσεις τις στροφές π.χ. σε ένα δύσκολο αγώνα, τελείωσε. Δεν περιμένουν οι αντίπαλοι εσένα όπως γίνεται στο Need for Speed π.χ. ή στο Forza. Και μιλάω για το Horizon, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι χάνεις μια στροφή και βλέπεις ότι στο Forza, ό,τι και να κάνεις, κάποια στιγμή μες στον αγώνα, αν δεν είναι πολύ μεγάλος, αν δεν είναι πολύ μικρός, θα τους προλάβεις. Στον Gran Turismo δεν το έχει αυτό. Οι αντίπαλοι τρέχουν κανονικά στο χρόνο τους, δεν σταματάνε, κάνουν και καλύτερο χρόνο από σένα για πλάκα, πολλές φορές σε πολλούς αγώνες, όταν είναι ειδικά μεγαλύτερης δυσκολίας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θέλει λάθη, θέλει συγκέντρωση. Θέλει να έχεις σωστές ρυθμίσεις στο αυτοκίνητό σου, τα σωστά λάστιχα, να τα κοιτάξεις όλα αυτά. Οπότε σε βάζει σε μια διαδικασία να μπει σε αυτό το θέμα το αγωνιστικό. Που είναι αυτό που μας άρεσε και στα προηγούμενα Gran Turismo και μας αρέσει και σε αυτό. Δεν είναι, να πω αυτό το συγκεκριμένο γιατί κάποιοι το έχουν μπερδέψει, δεν είναι τέρμα simulation, έτσι. Δεν είναι ασέτο. Δεν είναι σαν Dark Factor και σαν αυτά που χρειάζονται υποχρεωτικά τιμονιέρα, που είναι τέρμα για αυτόν τον σκοπό. Θεωρώ ότι είναι κάτι ανάμεσα σε arcade και simulation, αλλά τίνει προς το simulation, χωρίς όμως να είναι αυτό. Δεν είναι εξομοιωτής ακριβώς. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θεωρώ ότι είναι 100% simulation στο Gran Turismo. Οπότε πρέπει να το πάρει σαν με αυτή τη λογική και να μην το σκεφτεί απευθείας ότι παίζουν ένα simulation και είναι ακριβώς αυτό, ό,τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί. Και αυτό το καταλαβαίνεις στο περισσότερο στα χτυπήματα. Όταν χτυπάς σε μια μπάρα, σε ένα αντίπαλο αυτοκίνητο, ή γενικά σε οτιδήποτε είναι γύρω από την πίστα, ακόμα και σε κάποια χώματα που έχει στο ανάχωμα, εκεί είναι, για μένα είναι κακό. Δηλαδή το χτυπάς, ακούγεται ένα μπαμ σαν ένα τύμπανο να χτυπάει, είτε χτυπάς σε μια μάντρα, είτε χτυπάς σε ένα αυτοκίνητο, είτε χτυπάς σε κάτι, πετάγεσαι. Αυτό δεν είναι πολύ simulation, είναι λίγο πιο κουλό, δεν έχει τρακαρίσματα να κάνει όντως σοβαρή ζημιά,
Και αυτό είναι χειρότερο και από το Forza εμφανισιακά. Το Forza νομίζω γίνεται λίγο χειρότερο το αυτοκίνητο. Στο Gran Turismo κάνει κάτι βαθουλώματα μέχρι εκεί. Μπορεί να σκάσει με 200 στον τοίχο, κάνει ένα βαθουλωματάκι μπροστά. Δεν σπαν φανάρια, δεν έχει τρελές γρατζουνιές. Δηλαδή το αυτοκίνητο παθαίνει ζημιές, αλλά οκ, okay, μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι τρελό, δεν έχει κάτι να το εντοπίσει κανείς. Ωραία, φίλε, πώς το έκανα έτσι αυτοκίνητο. Όσο και να προσπαθήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι, και όταν γίνει θα είναι υψηλό αδιάφορο. Όσον αφορά gameplayακά, για μένα, εγώ πραγματικά αρρώστησα, σας το λέω πραγματικά, κόλλησα πολύ άσχημα με το χειρισμό του, με αυτό με τις άδειες που έπρεπε να είσαι τελείως precise στις στροφές, να βάζεις τα άπεξη της στροφής, να παίρνεις τα κέρμπ, να κάνεις τα πάντα. Πραγματικά με αρρώστησε το παιχνίδι σε αυτό το τομέα. Το έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί και διασκεδάζεις και είσαι σε αυτό το θέμα ότι είμαι σε αγώνα, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, πρέπει να στρίψω τόσο, γιατί έτσι θα τόσο νωρίς έχασα εκεί. Όταν φρενάρεις και βλέπεις ότι έχεις πολύ για τη στροφή ακόμα, λες φρενάρα πάρα πολύ νωρίς και χάνεις το χρόνο. Οπότε οι άδειες σου δείχνουν ακριβώς αυτό. Πώς είναι η τέλεια γραμμή, τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να φρενάρεις, να βάζεις σημάδια, ό,τι δηλαδή θα έκανες κανονικά και σε μια πίστα. Που αυτή είναι η λογική και ουσιαστικά ενός παιχνιδιού με αυτοκίνητα. Θα μου πεις, χάνει λίγο το φαν από το ότι να μπω, να κάνω την μπάντα μου, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Δεν χάνει, δεν θεωρώ ότι χάνει από τη διασκέδαση, γιατί ειδικά για αυτούς που, σε αυτούς που αναφέρεται το παιχνίδι, το ευχαριστούνται ακόμα παραπάνω που είναι τόσο ρεαλιστικό σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Όπως όταν οδηγάς ένα πισωκίνητο, δεν μπορείς να μπεις τέρμα σε στροφές. Δεν μπαίνει τέρμα σε στροφές. Πρέπει να αρχίσεις να κόβεις. Άμα σου πετάξει κόλλο, πρέπει να αρχίσεις να το προσέχεις εκεί που σου πετάει κόλλο για να μπορείς να το φέρεις ευθεία. Αν σου φύγει, έφυγε. Τα βλέπεις αυτά. Ανάλογα τα λάστιχα, βλέπεις πόση διαφορά έχει στο grip και πόση διαφορά έχει στο χάσιμο. Δηλαδή, όταν το χάνεις στα αγωνιστικά τα λάστιχα, είναι ότι έχει φτάσει πραγματικά πάρα πολύ στο όριο. Οπότε, ξεπερνώντας το όριο, μετά είναι πολύ δύσκολο να το μαζέψεις. Σε αντίθεση με τα κανονικά λάστιχα που κάπως μπορεί να έρθει. Δηλαδή, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Έχει και κάποιες πραγματικά λεπτομέρειες που δεν ξέρω αν όντως παίζουν ρόλο και αν το καταλαβαίνει σαν οδήγηση κάποιος. Εγώ, π.χ., δεν τις κατάλαβα τόσο πολύ. Αν υπάρχει κάποιος που το έχει καταλάβει τελείως, να μας το αναφέρει κάτω στα σχόλια. Δηλαδή, π.χ., σου έχει τον αέρα. Πόσο αέρα έχει. Δεν ξέρω που μπορεί να επηρεάσει το πόσο αέρα έχει το αυτοκίνητο. Αυτό το βάλανε στο patch το 1.06 που ήταν το δεύτερο, νομίζω. Το πρώτο, το δεύτερο. Ή το πρώτο δεύτερο patch που μπήκε. Ο αέρας τώρα πόσο να επηρεάζει το αυτοκίνητο και ειδικά σε ένα παιχνίδι. Τώρα με τη βροχή είναι ωραίο. Σε βροχή είναι πολύ ωραίο, γιατί σου δείχνει, έχει και μια μπαρίτσα που σου δείχνει και όντως στο ακάθαρτο και στο αυτό που είναι πιο βρεγμένο και στο λιγότερο βρεγμένο βλέπεις διαφορά στο grip, τεράστια, και έχει και ένα υπερβολικό mode που γίνεται πάρα πολύ κατακλυσμός, ξέρω εγώ, και εκεί είναι πολύ δύσκολο να το οδηγήσεις αυτοκίνητο και στα φρένα και στο γκάζ και παντού. Θεωρώ ότι σε αυτό το έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολη βροχή και το βράδυ είναι πολύ δύσκολο με τα φώτα και αυτά που σου έχει, γιατί είναι δύσκολη η οδήγηση σε αυτά και όντως δεν το πολύ ευχαριστιέσαι. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Όχι δεν το πολύ ευχαριστιέσαι, το ευχαριστιέσαι, αλλά πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα στους αγώνες, ειδικά όταν είναι μεγάλη δυσκολία. Μ' άρεσε πάρα πολύ, εννοείται, που ξανάρχαν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτό που δεν μου άρεσε και μετά από καιρό το βλέπω είναι ότι δεν ανανεώνεται πολύ γρήγορα. Θεωρούσα ότι π.χ. μετά από 1-2 αγώνες αν έπαιζες θα ανανεώνονταν, αλλά πάνε σχεδόν κάθε μέρα και αν τη μέρα αλλάξει κάτι και πάλι είναι 1-2 αυτοκίνητα από όλα. Δεν αλλάζουν όλα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια αυτοκίνητα που τα βλέπω από την πρώτη μέρα και παίζω 2 εβδομάδες και δεν έχουν αλλάξει. Οι τιμές είναι ωραίο που τις έχουν κάνει έτσι μεταχειρισμένα, που παίζουν και ρόλο με την αξία που έχουν τώρα τα αυτοκίνητα. Π.χ. για να σας πω, ένα GTR 34 στα προηγούμενα Gran Turismo, π.χ. όταν τα έχει μεταχειρισμένα, μπορεί να σου λέει ότι κάνει 20.000, γιατί σου λέει έκανε, ξέρω εγώ, 60-50. Τη μισή αξία έχει τώρα. Αυτή τη στιγμή, π.χ. ένα GTR 34 που και πραγματικά έχει τεράστια αξία, π.χ. το έχει 400.000. Οπότε αυτοκίνητα τέτοια, όπως και το Evo, το Evo έχει 170.000 το 7. Όλα τέτοια αυτοκίνητα δηλαδή που έχουν μεγάλη αξία και τώρα στην πραγματικότητα και έχει επανέλθει η αξία τους, και το Honda 2000 π.χ., έχουν αυτές τις τιμές και στο παιχνίδι. Οπότε το κάνει πολύ πιο ρεαλιστικό. Τώρα, άλλο αρνητικό που μου ήρθε για να το συμπληρώσουμε στα προηγούμενα. Το Brand Central που είναι τα αυτοκίνητα, είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα τα οποία είναι αυτά που παίζεις, που κυκλοφορούν π.χ. έξω, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν βλέπεις δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία είναι. Αυτοκίνητα που είναι ούτε καθημερινά, ούτε τα πιο πολύ τέτοια αυτοκίνητα, π.χ. η SEAT.
δεν υπάρχουν share. Volkswagen έχει 4-5. Δηλαδή είναι και αυτό, δηλαδή πας π.χ. στη Volkswagen δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Συνήθως στις αντιπροσωπείες περισσότερες έχει 1-2-3 αυτοκίνητα το πολύ και μετά τα άλλα είναι όλα αγωνιστικά. Οπότε αυτοκίνητα που είναι καθημερινά, που θες να παίξεις, π.χ. να δεις το αυτοκίνητό σου ή κάποιο άλλο, που να είναι κάτι σαν για αυτό το τομέα, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, πραγματικά πάρα πολλά αυτοκίνητα, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή, Ford πάλι πολύ λίγα. Seat, όπως σας είπα, δεν έχει. Opel, νομίζω δεν έχει καν. Δηλαδή, τέτοια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο που βλέπεις φιεστάκια κανονικά, δηλαδή μου έχει κάτι, έχει τον Demio, έχει αυτοκίνητα αλλά πιο παλιά. Θα ήθελα αυτοκίνητα που να είναι του τώρα, που κυκλοφορούν στον δρόμο, που τα βλέπεις, που θες να τα ευχαριστηθείς, να τα οδηγήσεις και εκεί, ένα Fiesta, ένα κάτι από αυτά. Δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Και εντάξει, συμφωνώ να μην υπάρχει π.χ. Colt, γιατί μπορεί στην Ιαπωνία να μην είχε πολύ μεγάλη, να μην έχει πολλές πωλήσεις κτλ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο και δεν υπάρχουν σαν παιχνίδι. Και ούτε τα πιο καλά. Επίσης τα μεταχειρισμένα, μετά από καιρό π.χ. βρήκα ένας 2000 που εμφανίστηκε και είναι το παλιό. Οπότε αν δεν τα εμφανίσεις τα μεταχειρισμένα, δεν μπορείς να βρεις αυτοκίνητα κλασικά. Ούτε τα παλιά, ούτε τα καινούργια. Δηλαδή δεν έχει, είναι ό,τι βρίσκεις στα μεταχειρισμένα και μετά στο Brand Seller είναι 5-6. Είναι, αυτό είναι λίγο άσχημο και δηλαδή και ακόμα και τα 400 π.χ. πόσα έχει δεν φαίνονται, δεν μπορούν να φάνουν. Γιατί εφόσον είναι στα μεταχειρισμένα και κάποια στιγμή μπορεί να βγουν ή μπορεί να μην βγουν και ποτέ ή μπορεί να βγουν αργότερα ή οτιδήποτε, τα άλλα είναι στα εξωτικά αυτοκίνητα κάποια που έχει που κάνουν π.χ. 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια κτλ. Οπότε δεν μπορείς να έχεις όλη την εμπειρία, όλα τα αυτοκίνητα κτλ. Που θες να έχει αρκετή, όπως τα παλιά, π.χ. παλιά είχε 1000 αυτοκίνητα. Και επίσης τα μεταχειρισμένα ήταν άπειρα. Είχε πάρα πολλά μεταχειρισμένα. Ανανεώταν συχνά, συνέχεια. Οπότε μπορούσες να πάρεις πολλά. Τώρα έχουμε δει αυτοκίνητα που τα έχω δει στα βίντεο που ήταν στην αρχή όταν βγάζαν τα βιντεάκια και ακόμα δεν έχουν βγει να μπορούσα να τα πάρω. Άσχετα με πόσα λεφτά έχω κτλ. Με τα λεφτά, αρκετοί είδα ότι είχαν παράπονο και ίσως αυτό να παίζει ρόλο γιατί μετά, γιατί και τώρα βασικά μπορείς να αγοράσεις και λεφτά, με λεφτά κανονικά, όχι του παιχνιδιού. Μπορείς να αγοράσεις π.χ. νομίζω με 20 ευρώ, 100 χιλιάρικα, κάτι τέτοια πράγματα. Είναι 10, δεν θυμάμαι. Έχουν κάποιο κόστος πάντως που μπορεί να αγοράσει κάποια λεφτά μέσα στο παιχνίδι. Οπότε ίσως και γι' αυτό σε κάποιους αγώνες δίνει λίγα λεφτά. Αλλά εμένα αυτό δεν με πειράζει. Θεωρώ ότι παίζοντας, αφού παίζεις και το ευχαριστιέσαι κιόλας, βγάζεις λεφτά για να αγοράσεις το αυτοκίνητο. Πάντα έτσι στον Gran Turismo, δεν θα δίνει ποτέ απλόχερα τα λεφτά. Όπως π.χ. έδωσε τα αυτοκίνητα στο καφέ, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα. Δεν θα δίνει απλόχερα τα λεφτά. Θέλει, όντως, θέλει προσπάθεια να τα μαζέψεις. Οι αγώνες οι δύσκολοι όντως θέλουν να φτύσεις αίμα για να τα κάνεις. Επίσης, σου δίνει και παραπάνω λεφτά αν έχεις clean bones, δηλαδή αν δεν τρακάρεις τους άλλους αντιπάλους και γενικά τους τοίχους και αυτά γύρω γύρω στο παιχνίδι που κάνεις στον αγώνα. Και αυτό σε βοηθάει να είσαι καλύτερος οδηγός, να μην χτυπάς γύρω γύρω και να παίζεις συγκρουόμενα και τέτοια. Οπότε και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Τα γραφικά, εγώ η πρώτη σκέψη μου ουσιαστικά για τον Gran Turismo πριν το πάρω ήταν ότι μήπως δεν αξίζει να το πάρω στο PlayStation 4 γιατί το PlayStation 5 θα αξίζει κτλ. Σαν αυτό που έχει να σου δώσει το παιχνίδι, θεωρώ ότι και στο PlayStation και στο 4 και στο 5 μπορεί να στο δώσει. Σίγουρα στο 5 με το χειριστήριο που έχει τις παραπάνω δυνατότητες και σίγουρα τα παραπάνω γραφικά κτλ. Που σου δίνει πιο φωτορεαλιστικά τα πάντα, θα σου δίνει μια ακόμα καλύτερη εμπειρία. Συμφωνώ και είναι σίγουρο κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι και στο 4, όποιοι δεν το έχετε πάρει, μην το φοβηθείτε. Εγώ θα σας έλεγα πάρτε το. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και δε, θεωρώ ότι σε τραβάνε τα γραφικά για να παίξεις στον Gran Turismo. Τα γραφικά στα αυτοκίνητα ήταν και είναι τέλεια. Ίσως το, αυτό που χαλάει είναι το γύρω-γύρω που δεν είναι τέλειο, έχει προσπάθεια πολύ ακόμα. Δηλαδή, αν τη δεις σχέση με ένα Forza Horizon με τα περιβάλλοντα που έχει τα γύρω-γύρω και όλα αυτά, εντάξει, είναι άλλη επαφή το ένα με το άλλο. Θεωρώ ότι εκεί χάνει λίγο, αλλά επειδή είναι η φάση αγώνας και έχεις το μυαλό σου εκεί, δεν το πολύ σκέφτεσαι το γύρω-γύρω. Στα φτιαξίματα, αυτό που εντόπισα, γιατί θέλω να σας καλύψω στα πάντα, να ξέρετε τα πάντα, να είναι σαν οδηγός. Τα φτιαξίματα στα αυτοκίνητα είναι ελάχιστα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω σε κανένα παιχνίδι που βγαίνει με αυτοκίνητα, είτε είναι Forza, είτε είναι εκτός από τον Need for Speed που εντάξει κάτι έχει κάνει γι' αυτό και αυτό πάλι όμως λίγα, δεν έχουν πραγματικά, δεν βγάζουν φτιαξίματα.
βγάζουν τόσες εταιρείες μπότικη για αυτοκίνητα. Βγάζουν προφυλακτήρες, βγάζουν αρωτομές, βγάζουν καπό, βγάζουν τα πάντα. Και παίρνεις τώρα παιχνίδι 2022 στο PlayStation 5 και σου έχει ένα λιπάκι να βάλεις κάτω. Συμφωνώ ρε φίλε, ωραίο το λιπάκι και εγώ θέλω να το βάλω στο αυτοκίνητό μου και είναι πολύ ωραίο. Αλλά δώσε μου, πες μου ότι κοίταξε, έχω και αυτό το προφυλακτήρα. Είναι καγκούρικος. Άσε με να το ξέρω εγώ και αν θέλω να το βάλω. Είναι τώρα είναι το άλλο. Άσε με να έχω επιλογές και άσε με να επιλέξω μόνος μου. Είσαι ένα παιχνίδι ουσιαστικά που είναι για αγώνες κτλ. Άμα δεις αυτοκίνητα που τρέχουν στην Τσουκούμπα και αυτά που κάνουν στους αγώνες στην Ιαπωνία, γιατί είναι ωραία. Το παιχνίδι βγαίνει στην Ιαπωνία. Ωραία, δες τους αγώνες που γίνονται στην Τσουκούμπα. Κάνουν drift, κάνουν αγώνες, φοράνε κάτι φτερά τέτοια, φοράνε κάτι προφυλακτήρες τεράστιους, έχουν χίλια πράγματα για downforce για τέτοια. Βάλε πράγματα και μέσα στο παιχνίδι. Βάλε μου και άλλες προφυλακτήρες. Βάλε μου και πλάγια. Όλα τα αυτοκίνητα πλάγια έχουν ακριβώς το ίδιο. Ένα λιπάκι με carbon. Μπροστά το ίδιο, ένα λιπάκι carbon. Πίσω, τίποτα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν έχουν τίποτα για πίσω. Ή έχουν ένα διαχείτη κάτω, έναν, αυτόν. Κάνει έτσι και κοιτάει σαν τέτοια. Τέλος. Δεν έχει κάτι άλλο. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στα παιχνίδια αυτοκινήτων που είναι για βελτίωση, είναι για αγώνες, είναι για τα πάντα, να μην υπάρχουν βελτιωτικά προϊόντα για τα αυτοκίνητα. Έκανε συνεργασία με την Brembo, έβαλε τις φρενάρες, το βλέπεις και το ευχαριστιέσαι ρε φίλε. Έχει δαγκάνει τις αγωνιστικές, έχει τις άλλες, βλέπεις το δισκόφινα και λες τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να μην έχουν και στους προφυλακτήρες τα καπό και σε όλα. Τόσες εταιρείες βγάζουν βελτιωτικά προϊόντα, θα έπρεπε να υπάρχουν και στα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι δηλαδή με τόσες πωλήσεις. Έγινε χαμός λέει και στην Αγγλία και παντού. Τόσες πωλήσεις σαν παιχνίδι. Και να μην θέλει να διαφημιστεί κανένας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσα πράγματα μπορούσαν να κάνουν σε αυτά τα παιχνίδια. Και εφόσον έχεις βάλει και τόσα αυτοκίνητα που δεν έβαλες άπειρα, έβαλες 400 αυτοκίνητα. Κάνεις το κάθε αυτοκίνητο να έχει και μια δική του βελτίωση που να είναι τελείως διαφορετική από το άλλο. Όχι να έχουν όλα τα ίδιο πράγμα, ένα λιπάκι κάτω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οπότε σε αυτό το τομέα π.χ. του φτιαξίματος θεωρώ ότι λείπουν πολλά πράγματα, θέλει κι άλλα. Δεν μπορεί να έχει μια ρωτομή, ένα φρένο, ένα τέτοιο πλάγια και ένα μπροστά. Είναι κουλό. Έβαλαν αυτό με το φούσκωμα που είναι ωραίο γιατί σε κάποια αυτοκίνητα που θέλει να τα κάνει αγωνιστικά και τα λοιπά είναι ωραίο να είναι πιο φουσκωμένο το αυτοκίνητο και να πατάει καλύτερα. Βάλανε τις μπάρες μέσα, συμφωνώ, έχουν γίνει πολλά πράγματα που όντως αξίζουν. Αλλά μπορεί να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές που τα βλέπουμε σε παιχνίδια που δεν είναι καν AAA παιχνίδια, που είναι παιχνίδια τώρα που κάνουν 10 ευρώ στο Steam και βλέπεις αλλάζουν τιμόνια μέσα που δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις φτιάξει ουσιαστικά 3D όλο το αμάξι με πόσα πολύγωνα, πόσα πράγματα, γιατί νομίζω τα πολύγωνα δεν άλλαξαν από το Sport σε αυτό. Νομίζω τα ίδια έχουν, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν ήδη ολοκληρωμένο πολύ. Οπότε, εφόσον δεν πείραξες τόσο πολύ κάποια αυτοκίνητα που μπορεί να τα έχεις και στο σπορ, οπότε δεν έφτιαξες όλα τα αυτοκίνητα από την αρχή, ή εφόσον τα έφτιαξες, δηλαδή για σένα κανονικά δεν πρέπει να είναι τίποτα το να αλλάξει ένα τιμόνι, το να αλλάξει ένα κάθισμα. Είναι ωραίο να έχουν και αυτές τις αλλαγές, δηλαδή ένα τιμόνι, όταν είναι πολλοί που παίζουν από μέσα. Και εγώ πολλές φορές θέλω να παίζω από μέσα. Να έχει 4-5 τιμόνια, 6-6-7. 6-7 αγωνιστικά τιμόνια. Θα μπορούσε να έχει και αυτό. Δηλαδή σε θέμα βελτίωσης. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά από τα προηγούμενα παιχνίδια σε αυτό και ειδικά μετά από τόσα χρόνια, έτσι, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις όταν περιμένεις ένα παιχνίδι να βγει, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να βγει, 10, κανονικό, δεν πιάνω το σπορ, πόσα χρόνια έχει να βγει από τον προηγούμενο που ήταν στο PlayStation 3, ξέρω που ήταν, στο 4, το 6 ουσιαστικά, το Gran Turismo 6, θα έπρεπε να έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Ναι, στην οδήγηση όντως είναι πολύ καλό. Τώρα άλλο άκυρο είναι αυτό με το μουσικό αγώνα, με τη μουσική. Ο άλλος που θέλει να παίξει ένα παιχνίδι με αυτοκίνητα, τώρα ξέρετε, έχω φουντώσει τώρα, να τα πω και τα αρνητικά να μου φύγουν και από μένα. Δηλαδή όταν παίζεις τώρα, μου έχει βάλει μουσικός αγώνας, ξεκινάς το παιχνίδι και πάει στο πετάει για να παίξεις αυτή την μπούρδα. Να παίξεις ένα παιχνίδι που έχει τη μουσική και ανάλογα με τη μουσική να παίρνω πόντους. Βγάζει ένα παιχνίδι που θες να λέγεται simulation και να το παίζεις και καλά, ότι το μόνο παιχνίδι με αυτοκίνητα που είναι τόσο τα physics του, τόσο τα πάντα του, και πας και μου βάζει μουσικό αγώνα να χορέψω με το αυτοκίνητο. Σε ποιον αφορά αυτό? Δεν θες να το κάνεις το παιχνίδι arcade για να παίζουν όλοι. Θες να το κάνεις simulation, πιο κοντά σε simulation, για να μπορούν να το παίξουν αυτοί που ενδιαφέρονται πιο πολύ σαν petrolheads, αυτοί που θέλουν να ασχολούνται πιο πολύ με τα αυτοκίνητα κτλ. Ωραία, θες κάτι τέτοιο? Κάντο να είναι γι' αυτό.
τρως τόσο χρόνο και καλά τόσα πράγματα για να φτιάξεις μια μπούρδα που δεν θα παίξει κανείς, το γράφουν όλοι. Δηλαδή, έχω δει πόσα βιντεάκια από ξένους, από Έλληνες, από τα πάντα. Κανείς δεν το έχει παίξει. Κανένα δεν ενδιαφέρει να παίξει κάτι τέτοιο. Δεν παίζεις με το αυτοκίνητο για να ακούσεις μουσικούλα και να κάνεις με το ρυθμό κτλ. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Βγάλ το αυτό τελείως και ασχολήσου με τα αυτοκίνητα παραπάνω. Δηλαδή, κάτι για πράγματα σε εταιρείες με των παιχνιδιών μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αντί να εστιάσεις αυτό που ζητάνε όλοι, γιατί τα πράγματα που ζητάγανε όλοι στον Gran Turismo ήταν πάντα στάνταρ. Δηλαδή, κάνε αυτά μόνο. Άσε τα έξτρα που θες να βάλεις. Δεν κολλάνε κάπου δηλαδή αυτά με τη μουσική. Τσάμπα, δηλαδή πραγματικά τσάμπα mods. Και το Scapes είναι ωραίο. Αξίζει, το κάνουν ωραία και ειδικά στο PlayStation 5 που έχει και το Ray Tracing. Το ευχαριστιέσαι, όντως δεν θα βάλεις το αυτοκίνητό σου και να το δεις. Οκ, φτιάχτηκε ωραία, φτιάχτηκε από την προηγούμενη γενιά. Είναι ωραίο, το κρατάς, τέλος. Μείνε σε αυτά. Τι μου πας και μου βάζεις μουσικούς αγώνες και μπούρδες. Τσάμπα πράγματα, πραγματικά. Οι Ζάντες, για να πάμε και στις Ζάντες. Οι Ζάντες ωραίες, έχει αρκετή ποικιλία. Υπάρχουν όχι πάρα πολλές μάρκες, αλλά αυτές οι μάρκες που έχει έχουν σχεδόν όλα τα μοντέλα των Ζαντών που υπάρχουν. Ωραίο που τις μεγαλώνεις, ωραίο που τις παχαίνεις. Αυτό το κομμάτι είναι ωραίο. Μια χαρά. Όπως και ο επεξεργαστής εμφανίσεων, αυτό δηλαδή που το βάφεις και όλα αυτά είναι πολύ ωραίο. Και ο τρόπος που μπορείς να αγοράσεις χρώματα και όλα αυτά, που είναι μέσα στο μενού, αγοράζεις χρώματα από άλλες εταιρείες και μπορεί να βάλεις το δικό σου το αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο φυσικά που αλλάζεις εξάτμιση και η εξάτμιση σου φαίνεται στο αυτοκίνητο. Φόρτσα, φόρτσα, πραγματικά αγοράζεις το Horizon, τόσο παιχνίδι, τόσο γραφικά, τόσο τη δουλειά και βάζεις πρώτη εξάτμιση, τη βάζεις τελευταία και το ίδιο, πρέπει να αλλάξεις προφυλακτήρα για να αλλάξεις εξάτμιση, γελάει ο κόσμος. Οπότε έχει εξάτμισης, κάθε φορά που αλλάζεις εξάτμιση τη βλέπεις, φαίνεται διαφορά και ακούγεται διαφορά και ειδικά παιδιά ο ήχος βελτιώθηκε πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι έχει φτάσει στο τέλος, ότι είναι το τέλειο, αλλά όντως έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα σκασίματα είναι απίστευτα και όσο πιο καλά ηχεία έχεις, τόσο πολύ το ευχαριστιέσαι. Πραγματικά τα σκασίματα και αυτά που κάνει και μέσα ο ήχος που ακούγεται το αυτοκίνητο και οι τουρμπίνες, οι σκάστρες με τα φτιαξίματα, με τα πάντα, είναι πραγματικά άλλο πράγμα. Το ευχαριστιέσαι όσο δεν πάει, όσο δεν πάει. Οπότε αυτό, δηλαδή οι μηχανικές βελτιώσεις είναι ωραίες. Είναι μια χαρά. Αν εξαιρέσεις βέβαια ότι π.χ. παίρνεις ένα S2000 και σου λέει ότι μπορεί να βάλεις intercooler. Είναι, εντάξει, έχει κάποια πράγματα που ακόμα ίσως να βελτιωθούν αργότερα ή δεν ξέρω αν θα βελτιωθούν ποτέ. Αλλά οι βελτιώσεις είναι ωραίες και ο τρόπος που τα έχει. Βέβαια είναι ακριβές, οπότε θέλει. Δηλαδή, όντως κάθε αυτοκίνητο που φτιάχνεις, αν θες να το πας τέρμα, δεν έχει αστεία. Δεν είναι ότι απλά παίζεις ένα αγώνα και τα βγάζεις. Θέλει grind καλό για να μπορείς να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο και να το ευχαριστηθείς. Έχει πολλές επιλογές, πολλές ρυθμίσεις στο φύλλο ρυθμίσεων που μπορείς να φτιάξεις στο κινητό σου για camber, για caster, για τα πάντα, πραγματικά για αεροδυναμικές όλα που δίνουν τεράστια διαφορά στο παιχνίδι και εγώ δεν το περίμενα, αν και από τα προηγούμενα Gran Turismo το ήξερα ότι παίζουν ρόλο και επηρεάζεται πολύ το αυτοκίνητο, όπως και οι αεροτομές, όπως και τα λιπάκια και αυτά που βάζεις όλα, όλα παίζουν ρόλο. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και απλά μπήκε και δεν παίζει κανένα ρόλο. Όλα παίζουν. Οπότε ναι, στα φτιαξίματα είναι πολύ ωραία. Αυτό μου άρεσε στα φτιαξίματα που είναι τα μηχανικά, είναι όλα πολύ ωραία. Τι άλλο θα σας πω, τα Scapes σας είπα ότι είναι πάρα πολύ καλά. Το online κομμάτι θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Πολύ δουλειά ακόμα. Παίξαμε εμείς, δοκιμάσαμε να παίξουμε, παίξαμε σαλόνι κανονικά, φτιάξαμε δηλαδή πίστες και τα λοιπά, ο καθένας να παίξουμε όλοι μαζί. Δυστυχώς ό,τι βάλεις απ' έξω σαν ρυθμίσεις, δηλαδή βάλεις 5 γύρους, δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στο σαλόνι, πρέπει να βγεις να φτιάξεις καινούριο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις κάθε 5 λεπτά ένα σαλόνι για να μπορείς να αλλάζεις αυτά που θες να κάνεις. Πολύ ωραίο με τη βενζίνη που έχει και με τη φθορά των ελαστικών που το δοκιμάσαμε και αυτό και είναι πολύ ωραίο, μπαίνει στα πίτ και αυτά και βελτιώνει, σολλάζει λάστιχα και τέτοια όλα κανονικά, οπότε έχει μια δράση ο αγώνας, πολύ ωραίο και αυτό γιατί όντως βλέπεις διαφορά και στο αυτοκίνητό σου όταν δεν έχεις πολύ καλά λάστιχα και το καταλαβαίνεις πάρα πολύ. Drift έχω δοκιμάσει λίγο, είναι ok, είναι δύσκολο, ειδικά με το χειριστήριο, δεν ξέρω τώρα με τη μονιέρα, αλλά ειδικά με το χειριστήριο είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις όπως όλα τα Gran Turismo. Δεν νομίζω ότι είχε κάνει από απλά πάντα και έτσι και πήγαινες τέτοιο, ούτε έχει drift tires, drift suspension κτλ. Πάλι καλά. Οπότε αυτά είναι κομπλέ.
Έπαιξα και τα online events αυτά που έχει. Μου φάνηκαν ok και αυτά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όλα παίξαν σωστά, δεν είχαν τίποτα άλλο. Απλά σίγουρα το online, το μεταξύ σου το κάνεις στο σαλόνι, θα πρέπει να βελτιωθούν κάποιες ρυθμίσεις, πολλά πράγματα να γίνουν για να μπορέσεις να το ευχαριστιέσαι, όπως π.χ. το ευχαριστιόμασταν στο GT Sport, το οποίο είχε μόνο το online, γιατί γενικά το άλλο παιχνίδι ήταν αδιάφορο. Λοιπόν, οπότε αυτά, εγώ αυτό που θέλω να πω, και ίσως αυτό το βάλω και λίγο στην αρχή του βίντεο, να το δείτε σαν πριν ξεκινήσει, είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι για μένα έχει φτιαχτεί από Petrolheads προς Petrolheads και επίσης για αυτούς που θα γίνουν. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές πληροφορίες για τα αυτοκίνητα και ειδικά δηλαδή κάποιον ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 14-15 χρονών που ίσως δεν έχει την επαφή με κάποια αυτοκίνητα θρύλους, είτε ιαπωνικά, είτε ευρωπαϊκά, είτε στους αγώνες, ούτε τα πάντα. Είναι πραγματικά μάθημα, αυτό το παιχνίδι σου κάνει μάθημα. Κάθε αυτοκίνητο που παίρνεις έχει μια ιστορία να σου πει. Μέσα από αυτό το παιχνίδι πραγματικά μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Για κάθε αυτοκίνητο υπάρχει ιστορία του, υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Υπάρχουν αυτοκίνητα θρύλοι που μπορεί να μην τα ξέρει, που μπορεί να τα μάθει πραγματικά μέσα από αυτό το παιχνίδι και να τα οδηγήσει. Βέβαια σε παιχνίδι, αλλά ok, κάποια αυτοκίνητα που είναι τόσο θρύλοι, ούτε εμείς έχουμε δυνατότητα να τα οδηγήσουμε, ούτε παλιότερα μπορούσαμε, ούτε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για ακριβά αυτοκίνητα, αλλά ακόμα και τα οικονομικά. Κάποια αυτοκίνητα που ήταν παλιότερα, δεν έχουμε προλαβική, ούτε δική μου γενιά να έχει κάποια επαφή με αυτά τα αυτοκίνητα. Αλλά πραγματικά είναι μια κινούμενη, είναι ένα παιχνίδι βιβλιοθήκη πραγματικά, με πάρα πολλές γνώσεις που μπορεί να σου δώσει αν κάτσεις και διαβάσεις για τα πάντα που έχει. Σου έχει για τις αντιπροσωπείες ιστορίες, για τα αυτοκίνητα ιστορίες, για τις πίστες ιστορίες. Έχει πραγματικά τα πάντα, τα πάντα. Και αυτό δείχνει ότι με τι αγάπη έχει φτιαχτεί. Δεν έχει σκοπό μόνο να σε ξεπετάξει, να παίξει ένα παιχνίδι, να το ευχαριστηθείς, να το αγοράσεις και τέλος. Έχει πολύ πράγμα μέσα, άμα θες να κάτσεις να ασχοληθείς και να το διαβάσεις όπως είναι. Και με το καφέ, δηλαδή αυτό που σου έχει, αυτός είναι ο σκοπός. Να σου δείξει δηλαδή κάποια αυτοκίνητα που είναι θρύλοι, κάποια αυτοκίνητα που μπορεί να είναι τα χωρίζει ένα κατηγορία για να ξέρεις κι εσύ τι μπορεί να παρέχει το καθένα και τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο. Οπότε θεωρώ ότι σαν παιχνίδι, ειδικά για αυτούς που έχουν ξαναπαίξει Gran Turismo, ήταν ό,τι πρέπει. Το θέλαμε πάρα πολύ καιρό. Σίγουρα υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά και που ήρθε πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, θεωρώ. Και πιστεύω είναι το ίδιο και για τους άλλους. Δεν νομίζω κάποιος να απογοητεύτηκε με αυτό το παιχνίδι. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και πάλι θέλω να περάσω άλλες τόσες. Και πιστεύω ότι με τα πράγματα που θα μπουν και πιο μετά, αν μπουν σχετικά γρήγορα και δεν έχουμε πάλι τους ρυθμούς με το launch του παιχνιδιού που έκανε πόσα χρόνια, αν δηλαδή πάμε έτσι και βγουν DLC, βγουν παραπάνω αυτοκίνητα, γιατί από ό,τι έχουμε ενημερωθεί θα υπάρχει κάτι τέτοιο, θα μπουν νέες πίστες, θα μπουν πράγματα τέτοια, οπότε θα υπάρχει ένα progression στο παιχνίδι για να συνεχίσουμε και εμείς αυτοί που το τερματίσαμε, που πιστεύω είναι πάρα πολλοί. Όσοι έχουν παίξει καλά το έχουν τερματίσει σίγουρα, δεν παίζει, γιατί είναι πολύ γρήγορα τελειώνει. Και έχει και άλλα χίλια πράγματα που μπορείς να κάνεις, πραγματικά δεν τελειώνει. Έχει τόσα πράγματα να κάνεις, τόσες πίσεις να παίξεις, έχει πάρα πολλά πράγματα. Βγήκε λίγο μεγάλο το βίντεο και δεν το περίμενα, αλλά είχα πάρα πολλά πραγματικά να πω. Γι' αυτό ήθελα καιρός να περάσει λίγο καιρός, να τα έχω δει, να τα έχω σκεφτεί και να μπορώ να σας πω μια γνώμη κανονική και να μην είναι επιφανειακή. Δηλαδή παίζοντας τόσες ώρες, πιστεύω ότι πλέον μπορώ να κρίνω ότι γίνεται. Και γενικά, αυτό που θα σας ρωτήσω. Επειδή είδα και μπορώ τελικά να το κάνω, αν θέλετε να κάνω κάποιο live stream εδώ στο YouTube ή στο Twitch, ένα από τα δύο, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε, δεν παίζει κανένα ρόλο διαφορά σε μένα, με Gran Turismo, γιατί έχω αφήσει κάποιες άδειες τα λοιπά, μήπως θα τις παίζαμε μαζί, αν θέλετε και εσείς να δείτε, αν θέλει κάποιος να δει δηλαδή κάτι τέτοιο. Οπότε γράψτε μου και στα σχόλια και αυτό, αν σε ενδιαφέρει να δείτε κάποιο βιντεάκι, να κάνουμε κανένα live stream που να παίζουν τα παιχνίδια και να τα πούμε και γενικά για όλα τα πράγματα. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι το The Upgrades αν σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας!